Η έκθεση τροφίμων και ποτών από Έλληνες παραγωγούς, ExpoTrof, πραγματοποιήθηκε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά από τις 29 Ιανουαρίου έως την 1η Φεβρουαρίου στο Ολυμπιακό Κέντρο Ξηφασκίας στο Ελληνικό. Μια έκθεση που αποτέλεσε σημαντικό πόλο έλξης επαγγελματιών και καταναλωτών από όλη τη χώρα με πάνω από 35.000 επισκέπτες. Είναι η τρίτη ExpoTrof. Είναι μια προσπάθεια προβολής των ελληνικών προϊόντων στον ελληνικό χώρο αλλά και στο εξωτερικό. Κάνουμε για 4 ημέρες στο Ολυμπιακό Κέντρο Ξηφασκίας την δική μας προσπάθεια να προάγουμε τη γαστρονομία μέσα από τα ελληνικά προϊόντα και οι Έλληνες παραγωγοί πραγματικά να μπορέσουν να βρουν μια θέση στα ελληνικά σπίτια, γιατί μπορούν να κάνουν πωλήσεις εδώ μέσα και να βρουν και επιχειρηματικές ευκαιρίες, γιατί μπορούν πραγματικά να έρθουν σε επαφή με επιχειρηματίες. Στην έκθεση επιπλέον έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις που αφορούν τη γαστρονομία. Μία από αυτές είναι ο πρώτος πανελλήνιος διαγωνισμός μαγειρικής Greek Chef. Το μαγειρεύουμε Ελλάδα, το πίνουμε Ελλάδα, όπου διακεκριμένοι σεφ κάνουν εκδηλώσεις για τα ελληνικά τρόφιμα και ποτά. Οι παραγωγοί περνούν καλά και ο κόσμος έρχεται, διασκεδάζει, ψωνίζει. Είναι μια γιορτή. Πόσοι επισκέπτες υπολογίζετε ότι επισκέφθηκαν φέτος στην έκθεση? Φέτος, παρόλα τα προβλήματα που είχαμε λόγω των αγροτών, της απεργίας των καραβιών, η εκτίμηση, γιατί δεν έχουμε κάνει ακόμα την επίσημη καταγραφή, είναι πάνω από 30.000 επισκέπτες. Είμαστε κοντά στα περσινά νούμερα και θεωρώ ότι προς το τέλος της ημέρας που θα έχουμε τα τελικά τα αποτελέσματα θα είμαστε ανωδικά. Τα προϊόντα μας είναι κρασί, σταφύλλα και λάδι, τα προϊόντα Τζακίνθου. Και ένα καινοτόμο προϊόν που έχουμε βγάλει τώρα τα ένα χρόνο είναι η σταφίδα με επικάλυψη σοκολάτας. Έχει πολύ καλή απήχηση στον κόσμο, προϊόν αυτό, και μικρές και μεγάλες ηλικίες. Μέσα από το κομμάτι της έκθεσης προσπαθούμε να μας γνωρίσει ο κόσμος και τα προϊόντα μας και να κοιταγευστεί. Πιστεύω ότι έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα μέσα από το κομμάτι της έκθεσης. Μας έχει επισκεφθεί πάρα πολλοί κόσμος. Λοιπόν, έχουμε φτιάξει αυτό εδώ το προϊόν, που είναι μικρά κουτάκια με σταφίδα, με επικάλυψη σοκολάτα, στα οποία είναι για τα παιδιά. Το παιδί τρώει υγιεινά, μαθαίνει το ελληνικό τρόφιμο, την αξία του, και από εκεί και πέρα μπορεί να παίξει με τη συσκευασία, διότι υπάρχει ένα ζιπεράκι και αφού το σκίσει, το κάθε κουτάκι μετατρέπεται σε μια φιγούρα έκπληξη. Είναι ένα καινοτόμο προϊόν, το οποίο ήδη έχει βραβευτεί στο εξωτερικό και εντός λίγων ημερών πλέον θα διατίθεται και στην αγορά επίσημα. Και στην Αθήνα πότε θα φτάσει? Στην Αθήνα τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει η κυκλοφορία του. Μπορεί να το βρει ο κόσμος σε επιλεγμένα delicatessen stores, σε mini markets. Η έκθεση πήγε πάρα πολύ ωραία. Τα προϊόντα μας τα αγκάλιασε ο κόσμος. Εμείς είμαστε εξειδικευμένοι στα χαρμάνια των μπαχαρικών. Είμαστε τρεις γενιές χαρμάνια μπαχαρικών. Τα χαρμάνια μπαχαρικών τι είναι? Είναι μπαχαρικά τα οποία τα κάνουμε εμείς επεξεργασία και τα διαθέτουμε στον κόσμο για να νοστιμήσει τα φαγητά του. Απευθυνόμαστε σε εστιατόρια, σε μαγαζιά εστίασης, κρεοπολία. Ωραία. Εκτός από μπαχάρια βλέπω εδώ και τα μπουκαλάκια αυτά, να μας μιλήσετε για το περιεχόμενό τους. Ναι. Είναι σος φρούτων με ρόδι, με βύσσινο και με φραγκοστάφυλλο. Είναι εξαιρετικά, νοστιμίζουν τη σαλάτα, την κάνουν θεϊκή. Αυτά τα φτιάχνετε εσείς? Ναι, ναι. Εμείς τα παράγουμε. Εμείς είμαστε διανομέας, εξειδικευμένος στις μπύρες, σε όλες τις μπύρες της ελληνικής μικροζυθοποιίας. Όλες αυτές τις μικρές εταιρείες που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα πλέον και κάνουν ωραίες μπύρες μικρής παραγωγής. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου 20. Εμείς ήδη δουλεύουμε με τους 12-13 και έπεται συνέχεια. Τα τελευταία χρόνια έχει ανεπτυχθεί αυτός ο τομέας στην Ελλάδα? Έχει μεγάλη ανάπτυξη και είναι πολύ σημαντικό ότι μπορούν σε μικρές περιοχές εκτός Αθηνών, εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων, να δημιουργούνται μονάδες που απασχολούν κόσμο και φτιάχνουν ποιοτικά προϊόντα. Είναι στη Μυτιλίνη, εμείς βγάζουμε τη μαστίχα και το ούζο, το δίμηνο. Τώρα έχουμε βγάλει ένα καινούριο προϊόν, το ούζο το σέρτικο, το οποίο είναι διπλής απόσταξης με 10 βότανα. Μέσα σε αυτά υπάρχουν και πολλά βότανα έτσι σαν το κόλιανδρο, έτσι τζίντζερ κτλ. Λοιπόν, εδώ έχουμε και τη μαστίχα, τη δικιά μας, η οποία είναι από απόσταξη, δεν είναι με σανς, με ελαία. Έχουμε κάνει μια ωραία δουλειά στη συσκευασία, η οποία διβραβεύτηκε στην προηγούμενη έκθεση. Είμαστε σε πολλά ντελικατέσεν μαγαζιά, είμαστε σε κάβες. Το προϊόν γίνεται κάθε μέρα όλο και πιο γνωστό.
Εδώ έχουμε να σας δείξουμε και να σας προτείνουμε να γευτείτε αρωματικά ελαιόλαδα με διάφορες γεύσεις από τη μητέρα φύση, βαλσάμικα ξύδια με χυμούς από διάφορα φρούτα, καθώς επίσης και μαρμελάδες, ελιές με γεύσεις, με ελιά με γέμιση σκόρδο, με γέμιση μύγδαλο, με γέμιση πιπεριά, έτσι, καθώς και ελιά καλαμών, την περίφημη ελιά καλαμών. Και η πρώτη ύλη προέρχεται από όλα τα προϊόντα από κάτω? Ναι, είναι από την περιοχή μας, έτσι, είναι από την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας. Εμείς έχουμε φέρει λαδάκι μυτιλινιό και προϊόντα ντομάτας και βότανα. Αυτή είναι μια λιαστή ντοματούλα που βγάζουμε εμείς με έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, σάλτσα ντομάτας και αυτά εδώ τα βότανα που είναι όλα από την φύση, από την περιοχή της Μυτιλίνης. Έχουμε διάφορα βότανα. Έχουμε εδώ το παραδοσιακό σαπούνι ελαιολάδου με βιολογικό ελαιόλαδο με ψυχρή μέθοδο, το οποίο το κάνανε από πάρα πολύ παλιά και τώρα πια έχει γίνει μόδα στο σαπουνάκι αυτό. Εμείς πουλάμε προϊόντα που προέρχονται από το Μεσολόγγι, είναι φυσικό επεξέργαστο αλάτι Μεσολογγίου από τις αλικές Μεσολογγίου, τα οποία είναι προϊόντα τα οποία βγαίνουν σε διάφορες συσκευασίες. Απλό αλάτι, πάντα φυσικό επεξέργαστο αλάτι ή με διάφορες προσμίξεις, διάφορα μείγματα που είναι έτοιμα για το μαγείρεμα. Όπως για πες μας. Όπως π.χ. αυτά εδώ τα προϊόντα, τα οποία είναι φυσικό επεξέργαστο αλάτι με θυμάρι, ρίγανη, δυόσμο, ματζουράνα και δεντρολίβανο σε βιολογικά βότανα αυτά. Ή αυτά εδώ τα προϊόντα που είναι αλάτι με τέσσερα πιπέρια και με κόλιανδρο. Αυτά τα οποία παράγουμε είναι πάνω απ' όλα είναι λάδι. Το λάδι βγαίνει από ένα αρχαίο ελαιόνα. Ο ελαιόνας μας είναι αιώνων. Έχει τη μοναδική ποικιλία, νομίζω ότι είναι η μοναδική ποικιλία η οποία βρίσκεται στην Λέσβο και είναι η ποικιλία Κολοβή. Η ποικιλία Κολοβή δίνει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, το λάδι χρυσαφίζει και έχει πολύ καλά οργανοληπτικά. Εκτός από αυτό έχουμε καταφέρει να παράγουμε και να προωθούμε ελιές και πάστα ελιάς. Είμαστε ένα χρόνο σε εμπορική δραστηριότητα. Μέσα από την εμπιστοσύνη και από αυτό το που κάνουμε για να αναδείξουμε τον τόπο και να προσφέρουμε και απασχόληση, έχουμε καταφέρει ήδη να έχουμε πωλήσεις και φαίνεται ότι έχουμε αποδοχή και έχουμε αισιοδοξία για το μέλλον. Τα προϊόντα μας, ξέχασα να σας αναφέρω ότι είναι βιολογικής καλλιέργειας, διότι η πεποίθησή μας είναι ότι για να μπορέσουμε να βγούμε στην αγορά θα πρέπει τα προϊόντα μας να είναι άρεστα σε ποιότητα. Υπάρχει τρομερή ζήτηση στο πανελλαδικό επίπεδο και υπάρχει και τρομερή ζήτηση για εξαγωγές. Λίγο δύσκολο για την ώρα, δεν έχουμε αποθεματικό για εξαγωγές, αλλά πιστεύουμε ότι μέσα στο 16 θα είμαστε σε θέση να πραγματοποιήσουμε και κάποια εξαγωγή. Πάμε πάρα πολύ καλά. Έχουμε καλές κριτικές σε όλες τις παρουσίες που έχουμε κάνει. Τα τελευταία 3 χρόνια έχουμε μια συμμετοχή σε 7 εκθέσεις. Το κοινό δείχνει ότι μας τιμάει. Πιστεύουμε σε ένα καλύτερο αύριο. Προσπαθούμε, είναι καινούργια μας προσπάθεια, καινούργια εταιρεία σε προϊόντα ντελικατέσεν και μη, καθαρά παραδοσιακά, χωρίς δείγμα ζάχαρης, γλουτένης, οτιδήποτε, όπως φτιάχνεται με την παλιά παραδοσιακή συνταγή. Έχουμε τα προϊόντα του πηλίου, ό,τι υπάρχει στο πήλιο, δηλαδή γλυκά κουταλιού, μαρμελάδες, τουρσιά που δουλεύουν για τσίπουρα, λικέρ, πετιμέ ζυφυρίκι, μέλια, κρασιά βιολογικά και λάδια, ζυμαρικά, πίτες. Πρώτη ύλη είναι όλα από το πήλιο. Όλα από το πήλιο, από τον τόπο μας. Η τσιτσιμπίρα είναι ένα αναψυκτικό του νησιού. Από το 1860 στο νησί έχει ξεκινήσει από τους Άγγλους. Το πήραμε εμείς μετά και κάναμε τη δική μας παραγωγή με αποκλειστική επωνυμία και συνταγή και είναι από τζίντζερ, λεμόνι και νεράκι. Το μοναδικό στον κόσμο που έχει το ανθρακικό από τη ζύμωση και είναι ένα δροσιστικό, χωνευτικό. Μπορούμε να σας βρούμε κάπως στην Αθήνα? Σε παντοπολία ή ντελικατέσεν καταστήματα και σε εμάς που έχουμε τη διανομή.